Τώρα, εσύ ήρθες εδώ πέρα και μας έδειξες δυνατότητες. Εγώ γύρισα γιατί λέω, δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι τραγούδησες, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πήρα ούτε το συνέστημα του τραγουδίου, τίποτα. Αλλά λέω στο τέλος, προς το τέλος, λέω, κάτσε παιδί μου, δεν γίνεται, θα τρελαθώ. Αυτός ο άνθρωπος έχει φωνή. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει έτσι. Γι' αυτό και πάτησα το κουμπί. Αλλά στην πραγματικότητα, ερμηνευτικά, δεν μου έδωσε αυτό που χρειαζόμουν από το κομμάτι. Αλλά είδα μια μεγάλη, έτσι, μια πλούσια παλέτα χρωμάτων και χρωματισμών και δυνατοτήτων. Αλλά δεν ήταν ερμηνεία αυτό ακριβώς που ακούσαμε. Ήταν λίγο show off. Πιο πολύ στο πώς θα. Ήταν λίγο show off φορτικών δυνατοτήτων, ας το πούμε. Βαγγέλη, είσαι επαγγελματίας. Είμαι τραγουδιστής και ηθοποιός. Παίζω πιο πολύ σε musical, ασχολούμαι με τη rock, την pop και αυτά. Και γράφω και ο ίδιος μουσική. Κυκλοφορώ κάποια singles. Κάνω, δηλαδή, πιο πολύ στη rock. Είχα βγάλει παλιότερα και ένα CD με μια μπάντα rock. Και τώρα βγάζω solo τραγούδια. Το έχεις στο νου σου να το χρησιμοποιείς σε ένα τραγούδι, να προσπαθείς να εντάξεις όλες τις φωνητικές σου ικανότητες και γνώσεις, ας πούμε. Γενικά, όταν τραγουδάω, επιλέγω σε σχέση με το τι μου βγάζει το τραγούδι, δηλαδή πού θα μπορούσε να με βοηθήσει κάποια τοποθέτηση, αν θέλει κάτι. Εντάξει, άμα πούμε κάποιο τραγούδι πιο rock, θα κινηθώ σε πιο rock τόνους. Άμα πω κάτι πιο μπαλατοειδές. Μιλάμε για μια πολύ γρήγορη εναλλαγή που κάνεις από. Δηλαδή, άμα μιλούσες όπως τραγουδάς, θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, με λένε Βαγγέλη και κάνω τώρα ένα τραγούδι. Ήθελα να σας πω, όμως ανεποκατεύεις όλη την ώρα χωρίς να αλλάζεις το ηχείο. Και καταρχάς, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, Βαγγέλη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, πάνω μου. Καλά είσαι? Καλά είμαι, πάρα πολύ. Με τον Βαγγέλη γνωριζόμαστε. Πότε είχατε, με τον Αντώνη τον Καρατζίκη και είχατε κάνει και το musical. Στο The Magic of the Musical, παλιά. Στο θέατρο κάπου στην Γέφυρα, με το Ρουσάκι, ναι. Ναι. 2006 μιλάμε τώρα. 4-5, κάπου εκεί. Άιντε. Αλλά μην τα λέμε αυτά, πάμε για τα 15-year challenge τώρα. Βαγγέλη μου, εγώ θα συμφωνήσω με το Σάκη στο κομμάτι του ότι δεν μπορώ να πω κι εγώ ότι με συνεπήρες ερμηνευτικά. Ίσως ο λόγος που έγινε αυτό είναι, μου έβγαλε, αισθανόμουν ότι τραγουδούσες πιο πολύ με το νου σου. Δεν ξέρω γιατί το επιλέγεις αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο μπερδευτικό. Ο λόγος που γύρισα, βέβαια, να σου είμαι ειλικρινής, είναι ότι αρχικά δεν ήθελα να νιώσω ότι αδικό κάποιον, γιατί πραγματικά είχα μπερδευτεί πάρα πολύ.